Η ημέρα έγινε νύχτα στα νησιά Φερόε. Ήλιο, σελήνη και γη ευθυγραμμίζονται. Το θέαμα ήταν άκρος εντυπωσιακό. Όσοι βρέθηκαν στην περιορισμένη ζώνη του Βορείου Ατλαντικού είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια εμπειρία ζωής. Το φαινόμενο μερικώς ορατό επαναλαμβάνεται συχνά, ωστόσο εξαιρετικά σπάνια είναι η παρατήρηση μιας ολικής έκλειψης, καθώς ένα συγκεκριμένο τόπο εμφανίζεται κάθε 360 έτη. Κάποιοι άλλοι βέβαια παρακολούθησαν τον ηλιακό δίσκο να καλύπτεται από τη σελήνη στον αέρα. Το ειδικά αναβλωμένο αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Ρωσία. Έτσι, οι λάτρεις του φαινομένου ήταν βέβαιοι πως θα το απολαύσουν απαλλαγμένοι από το άγχος μιας πιθανής νέφωσης. Στο Βερολίνο, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Βραδεμβουργού. Η έκλειψη στη Γερμανία, όπως στην Ελλάδα και την Κύπρο, ήταν μερικώς ορατή. Είναι μια μοναδική εμπειρία για εμένα. Την επόμενη φορά το 2081 δεν θα είμαι ζωντανή. Οπότε το απολαμβάνω τώρα. Στην αρχαιότητα ήταν ιονός κακών. Στις μέρες μας θεωρείται ένα από τα πλέον εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Η έκλειψη ηλίου εξάπτει την ανθρώπινη φαντασία και τις δυσιδαιμονίες. Στη χώρα του Νείλου μαγνήτησε τα βλέμματα όλων. Ο ήλιος ήταν θεός στην αρχαία Αίγυπτο και σε πολλά σημεία στη χώρα βλέπουμε ότι οι ναοί έχουν ανεγερθεί με γνώμονα τη θέση του ήλιου. Τον επόμενο χρόνο μια ολική έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή από τον Ειρηνικό ωκεανό.